Για ακόμα μια φορά λοιπόν το Ινστιτούτο Πάνος Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς είναι κοντά μας για να μας προβληματίσει ευχάριστα, γιατί είναι καλό να ενημερώνονται από νέα τα παιδιά για τους κινδύνους της οδήγησης και τη σημασία της ασφαλούς οδήγησης. Ναι, είναι πολύ σημαντικό για μας, ειδικά να είμαστε κοντά στους έφηβους, γιατί οι νέοι είναι η ελπίδα και το μέλλον αυτού του τόπου. Αλλά αν πάρουμε υπόψη μας και πρακτικά ζητήματα, όπως η νομοθεσία για τη συνοδευόμενη οδήγηση με τους 17χρονους και άλλα θέματα που πρέπει να ενημερωθούν τα παιδιά, κρίνουμε αυτή τη διοργάνωση πάρα πολύ σημαντική εδώ στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τη συνεργασία της Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. Είμαστε πολύ καλοί συνεργάτες με τη διευθύνση της Τροχέας, με την υποστήριξη της Ολυμπίας Οδού και όλους αυτούς τους φορείς που είναι εδώ σήμερα μαζί με τα παιδιά. Έχω έρθει μαζί με τον ψυχολόγο μας, τον Γιάννη τον Παυλίδη, ο οποίος πέρα από λίγα πράγματα που θα πω εγώ, θα μιλήσει για τα γονεϊκά πρότυπα, για το ρόλο των γονέων στην κυκλοφοριακή αγωγή. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι γονείς είναι οι πρώτοι δάσκαλοι κυκλοφοριακής αγωγής για τα παιδιά και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε κοντά στα παιδιά μας με κάθε τρόπο και ειδικά στο να τους εμφυσίσουμε σωστά πρότυπα και το να προστατεύουν τη ζωή τους στο δρόμο, αλλά να μην κινδυνεύει και η ζωή των άλλων. Παρότι στην Ελλάδα είχαμε μια μείωση της τάξης του 56% στα θανατηφόρα τροχιά την τελευταία δεκαετία, κάτι στο οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το θέμα των αυτοκινητοδρόμων και η συνεργασία η δική μας με τους φορείς της πολιτείας. Παρόλα αυτά, η χώρα μας εξακολουθεί να θρυνεί πολλά θύματα στην άσφαλτο και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Δεν θα ήθελα κανένας γονιός να βρεθεί στη θέση τη δική μου. Και ακόμη περισσότεροι μένουν κατάκητοι με σοβαρά προβλήματα κινητικότητας. Ναι, και το θέμα των σοβαρών τραυματισμών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και μάλιστα και στον ΟΗΕ που συμμετέχουμε ως συμβουλευτικό όργανο και μέσα από το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια για την επόμενη δεκαετία. Έχουμε δει πράγματα που θα πρέπει να μεταφέρουμε και στη χώρα μας, που πρέπει να τα υιοθετήσει η πολιτεία, αλλά να ενημερώνονται και οι πολίτες, αλλά και το θέμα της επέμβασης μετά το τροχαίο, όπως αναφερθήκατε, μετά το δυστύχημα, υποστήριξη των θυμάτων. Όλα αυτά είναι ζητήματα πολύ σημαντικά που τα παρακολουθούμε στο Ινστιτούτο. Έχουμε μια διεθνή αναγνώριση και το έργο μας το εκτιμούν, γιατί και εμείς οι Έλληνες έχουμε πολύ καλές ιδέες, το ξέρετε άλλωστε. Αλλά είναι δύσκολο να τις υλοποιήσουμε στη χώρα μας. Όλοι θέλουμε να είμαστε αρχηγοί, όλοι θέλουμε να γίνει το δικό μας. Πρέπει όμως να υπάρχει συνεργασία, πρέπει να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση σε αυτά που γίνονται και η βιωματική εκπαίδευση. Έχουμε και τους προσωμιωτές μας εδώ. Με την Ολυμπία Οδό είχαμε αυτή τη δυνατότητα να μεταφέρουμε όλη μας την κινητή μονάδα, ώστε τα παιδιά πέρα από το θεωρητικό κομμάτι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να βιώσουν την αξία της ζώνης, την αξία του να είναι προσεκτική στον δρόμο, συνετή, όλα αυτά τα ζητήματα που είναι τόσο σημαντικά για την καθημερινότητά μας και για τη ζωή μας.